αποτύπωνα με ακρίβεια το τι έγινε χθες στο γήπεδο. Δεν θέλω να επαναλάβω. Επιγραμματικά θα πω ότι ένας φίλαθλος στάθηκε πάνω από τα επίσημα στο διάζωμα που υπάρχει και επί πολλή ώρα έβριζε τον πρόεδρο της Παναχαϊκής, τον κύριο Κούγια. Από πλευράς του κύριου Κούγια υπήρξε παρέμβαση σε αστυνομικό που ήταν τουλάχιστον 2 μέτρα, 3 δίπλα του, να εφαρμόσει τον νόμο, να επέμβει. Να επέμβει, να του πει να σταματήσει, να κάνει τα νόμιμα. Αυτή η αναφορά έγινε από τον κύριο Κούγια. Εγώ δεν είδα καμία αντίδραση. Και οι ύβρις συνεχίστηκαν επί πολλή ώρα. Και βεβαίως μετά, από μια παρέμβαση του κύριου Κούγια, υπήρξε για μένα μια πρωτοφανής τακτική από πλευράς της αστυνομίας να συλληφθεί ο κύριος Κούγιας. Δεν ξέρω αν όσοι έτρεξαν εκεί να τον συλλάβουν ήξεραν γιατί έτρεχαν να τον συλλάβουν. Δεν θέλω να πιστέψω ότι όλο αυτό το σκηνικό ήταν προκατασκευασμένο. Γιατί δεν μπορώ ακόμα και σήμερα ψύχραιμα να αναλύσω γιατί δεν έγινε επέμβαση, δεν λέω να γίνει επέμβαση, να συλλάβουν κάποιον, να του πούν να σταματήσει να βρίζει, χωρίς να τον έχει προκαλέσει κανένας. Πίσω, περίπου 10 μέτρα από εκεί που στα επίσημα καθόμουν εγώ, ο κύριος Κούγιας και όλοι οι άλλοι ήταν αεξίδες. Όλοι οι άλλοι σχεδόν ήταν αεξίδες, με εξαίρεση κάποιους Κορίνθιους που είχαν έρθει να δούνε ποδόσφαιρο. Και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Συνυπήρχαμε στον ίδιο χώρο. Βεβαίως, μετά υπήρξε μία παρέμβαση στελέχους του συνδυασμού του κ. Νανόπουλου, που πρέπει να μας εξηγήσει. Γιατί δεν ήταν η θέση του ούτε 1, 2, 5, 10, 20 μέτρα πιο μακριά. Πρέπει να ήταν από εκεί που καθόμουν εγώ και ο κύριος Κούγιας και πολλοί άλλοι και βλέπαμε το ποδόσφαιρο. Τι δουλειά έχει όταν έχει επέμβει η αστυνομία, καλός ή κακός, δεν τον κρίνω τώρα, να έρθει εκεί και να προσπαθήσει, εγώ θα πω δολοφονικά σήμερα, βλέποντας πιο ψύχρεμα τις εικόνες, να χτυπήσει το δήμαρχο. Και είναι μάλιστα και τοπικός σύμβουλος εκλεγμένος. Και η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τον κώδικα, είναι ενιαία. Δηλαδή και η πλειοψηφία και η μειοψηφία είναι Δημοτική Αρχή. Ένας μέλος λοιπόν της Δημοτικής Αρχής, με δική του πρωτοβουλία, χωρίς να προκληθεί, κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί του, ούτε εγώ. Ήρθε και πίστευε ότι ως πρώην αστυνομικός, μάλλον, είχε αυτό το δικαίωμα. Να χτυπήσει το δήμαρχο, να εμπλακεί σε αυτό που γινόταν εκείνη τη στιγμή. Και μέχρι εκείνη τη στιγμή υπήρχαν συνεννοήσεις. Εγώ ήμουν αυστηρός βεβαίως σε αυτούς που είχαν επέμβει να μου πούν γιατί συλλαμβάνουν τον κύριο Κούγια. Αυτό γινόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και με τη δική του παρέμβαση υπήρξε σύραξη εκεί, στο συγκεκριμένο χώρο. Αν δούμε τα γεγονότα όπως έχουν καταγραφεί, εγώ κοίταγα κάποια στιγμή τα βίντεο από τον ΟΤΕ TV που δείχνει όταν προσέρχεται ο κύριος Πούλος. Κανείς δεν του έχει πει τίποτα. Προσέρχεται ομαλά. Πιέρνει θέση κάποια στιγμή πίσω από μένα και μου επιτίθεται. Δεν κατανοώ γιατί ήρθε. Τι σκοπούς υπηρετούσε αυτή του η συμπεριφορά. Εγώ ζήτησα χθες από τον κύριο Νανόπουλο να τον διαγράψει. Ακόμα απάντηση δεν υπάρχει. Ίσως να σκέφτονται τι θα κάνουν. Βεβαίως δεν θα θέλει να θυσιάσει, είναι τόσο καλός τέλεχος, το οποίο το έχει πάντα ως ψευδομάρτυρα. Αυτό αποδεικνύεται σε κάποια δικαστήρια. Ήρθε και στο εκλογοειδικείο να μας πει διάφορα. Έχει έρθει και σε κάποιες δίκες που είναι κατηγορούμενος ο κύριος Γιαννιδάκης ή είναι στην υπόθεση της κυρίας Φαρμάκη, πάντα προστρέχει. Πριν μερικές μέρες πάλι τον είδαμε εκεί σε μια υπόθεση που υπάρχει, που είναι κατηγορούμενος ο κύριος Γιαννιδάκης, να ήταν γύρω-γύρω, μάλλον θα ήταν μάρτυρας του κύριου Γιαννιδάκη. Αυτό μπορεί να το κάνει. Εκείνο που δεν έχει δικαίωμα όμως είναι να έρχεται και να χτυπάει το δήμαρχο της Κορίνθου. Κλείνοντας, εγώ για άλλη μια φορά
απευθύνομαι στον αστυνομικό διευθυντή, ο οποίος παρότι από προχθές δημόσια του έχω απευθύνει το λόγο να δράσει και να δει τι ακριβώς έγινε. Δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα τίποτα. Ούτε καν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Δικαίωμά του να αγνοεί την αυτοδιοίκηση, δικαίωμά του να αγνοεί το Δήμαρχο Κορινθίων. Εγώ του λέω όμως ότι στα επίσημα κάθονται συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν ελεγχθεί όλοι. Και η αστυνομία, η πολυπληθής δύναμη της αστυνομίας, όφιλε τουλάχιστον να προστατεύσει όλους εμάς που είμαστε εκεί. Που δεν ξεκινήσαμε τίποτα από μόνοι μας. Δεν έβρισε κανένας από τα επίσημα, κανέναν, δεν έκανε τίποτα αντιαθλητικό. Απέναντίας υπήρξε πρόκληση και υπήρξε αδιαφορία από τη μεριά των αστυνομικών δυνάμεων να σταματήσει αυτό που γινόταν. Με ύβρις ενός φιλάθλου, δεν τον ξέρω. Ο κύριος Κούγιας είπε ότι είναι μπράβος του Μελισσανίδη. Εγώ δεν τον ξέρω. Δεν τον ξέρω. Και θεωρώ ότι δεν είναι. Θεωρώ ότι δεν είναι. Δεν κατανοώ λοιπόν γιατί δεν έγινε επέμβαση έγκαιρα, χωρίς να ανοίξει λοιπόν μύτη και να συνεχίσουμε να βλέπουμε ένα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Πρέπει κάποια στιγμή όλοι να αντιληφθούμε και ιδιαίτερα αστυνομία ότι σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να είναι πιο προσεκτική, πρέπει να σχεδιάζει πολύ καλύτερα και να στελεχώνει με αυτούς που πρέπει να στελεχώσει για να μην δημιουργούνται προβλήματα στο χώρο ιδιαίτερα των επισήμων. Μου έχει καταγγελθεί ότι ένα αστυνομικό όργανο κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν δίπλα με τον κύριο Πούλο. Έχω διασταυρώσει πλέον ότι ο κύριος Πούλος διατρύει φιλικές σχέσεις με αστυνομικό όργανο που είναι πλάκι σε αυτό που ζήσαμε χθες. Όλα αυτά δεν ανησυχούν τον αστυνομικό διευθυντή, δεν του δίνουν, αν θέλετε, ένα ερέθισμα για να κάνει έστω και τα στοιχειώδη, μια μικρή προανάκριση, να δούμε τι έγινε, να δει και αυτός τι έγινε. Δεν θέλει, δεν μπορεί. Ερωτήματα είναι αυτά. Εγώ λοιπόν κλείνω και λέω ότι θα πρέπει να σταματήσουν, ιδιαίτερα από κάποιους που έχουν στηρίξει ή είναι στελέχη του κ. Νανόπουλου, μία τακτική επιθέσεων στο Δήμαρχο, φραστικών και άλλων μορφών, που εντείνονται τελευταίο διάστημα. Το Σάββατο είδατε ότι κάποιος άλλος, ευτυχώς δεν έγινε τίποτα εκεί, προκάλεσε πάλι το Δήμαρχο Κορινθίων σε ένα ήσυχο παιχνίδι που κανείς δεν απίφθινε το λόγο σε κανέναν, που κάτσαμε μαζί και οι φύλαθλοι από τον Άσο και οι φύλαθλοι από το Λέχιο και οι παράγοντες από το Άσο και οι παράγοντες από το Λέχιο και πολλοί άλλοι, πρόεδρος της Ένωσης των Ποδοσφαιρικών Σωματείων, και εκεί είχαμε πάλι πρωταγωνιστή τον κύριο Πούλο, που ανάγκασε τον κύριο Γεροβασίλη που ήταν εκπρόσωπος της Ένωσης να του πει να βγει έξω, δεν έβγαινε. Αναγκάστηκε να πει του διαιτητή ο κύριος Γεροβασίλης να μην ξεκινήσει το παιχνίδι αν δεν βγει έξω. Φράσεις ακατονόμαστες υπόθηκαν από τον κύριο Πούλο στο συγκεκριμένο επεισόδιο και μετά κάποιο άλλο στέλεχος, κάποιο άλλος φίλος μάλλον του κύριου Νανόπουλου ήθελε και αυτός να κάνει επίθεση φραστική στο Δήμαρχο Κορινθίων. Και έμεσα, γι' αυτά και η δική μου αντίδραση, να τον απειλήσει κιόλας. Μπορεί να τα πούμε κι αλλιώς, μου είπε. Τι εννοούσε άραγε. Μπορεί να τα πούμε αλλιώς. Τέλος πάντων, το επεισόδιο αυτό έχει λήξει. Εγώ το έχω ξεχάσει αυτό το επεισόδιο. Πρέπει όμως να κατανοήσουν κάποιοι ότι δεν μπορεί να φανατίζουν, στην καλύτερη περίπτωση, ή να οδηγούν κάποιους ακόμα και να επιτίθεται στο Δήμαρχο. Είναι υπόλογοι απέναντι στη συνείδηση των Κορινθίων, οι οποίοι θέλουν έναν Δήμο και μια Δημοτική Αρχή ενιαία να υπερασπίζεται και να αγωνίζεται για τα συμφέροντά του, για ένα Δήμο καλύτερο. Και δεν θέλουν κάποιοι να λύνουν τις διαφορές στα γήπεδα ή στους δημόσιους χώρους,
επιχειρώντας να προπυλακίσουν τον Δήμαρχο. Δήμαρχε, μία μικρή παρένθεση και να αναφερθούμε στο γεγονός ότι τις προηγούμενες μέρες είδαμε να επισκέπτονται οι ποδοσφαιριστές στο σύνδεσμο της ΑΕΚ, να μαζεύει 200-300 άτομα και όλα τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης να έχουν δουλειά, είτε καφετέρια είτε εμπορικά μαγαζιά και να έχει κατέβει πάρα πολύ κόσμος. Αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα της Δημοτικής Αρχής. Ναι, εγώ θα κάνω ένα σχόλιο και θα πω ότι η δική μας θετική ανταπόκριση να φιλοξενήσουμε την ΑΕΚ έχει να κάνει με το ξαναζωντάνεμα της Κορίνθου, να έρθει κόσμος, κόσμος που δεν ερχόταν ποτέ τα τελευταία χρόνια, γιατί επί 27 χρόνια σε εθνική κατηγορία δεν είχαμε ποτέ ομάδα, στη β' κατηγορία ποτέ δεν είχαμε ομάδα. Αυτός είναι ο δικός μας σχεδιασμός και αυτόν θεωρώ ότι θα πρέπει να υλοποιήσουμε. Αυτόν θέλουν και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης Κορίνθου. Έστω και με αυτούς τους φιλάθλους, τους λιγοστούς που τα τελευταία χρόνια διακινούνται στους αγώνες, να υπάρξει μια θετική, θετική συνεισφορά στα εισοδήματα αυτών που έχουν εμπορικές επιχειρήσεις στο κέντρο της πόλης Κορίνθου. Αυτό θα κάνουμε και θεωρώ ότι θα το κάνουμε επιτυχία. Ανεξάρτητα αν κάποιοι έχουν σταθεί απέναντι, και δεν θέλουν να γίνει αυτό, χωρίς να εξηγούν γιατί. Δεν μπορώ να κατανοήσω τη στάση της μείζωνος μειοψηφίας να μην θέλει να έχει έδρα εδώ η Παναχαϊκή και να έρχονται αρκετές χιλιάδες σε πολλούς αγώνες και να αφήνουν τα ωραία τους λεφτά εδώ στην πόλη της Κορίνθου.